Να συνεχίσουμε δίνοντας ένα περίγραμμα από το που καλούμαστε να δώσουμε τη μάχη εδώ στο τοπικό επίπεδο της Αγίας Παρασκευής, ξεκινώντας από το σύνθημά μας, το οποίο έγινε ήδη απτό και από την ομιλία του την προηγούμενη, ότι εμείς κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα, καλώντας το λαό στους αγώνες, βγάζοντας το προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες, τις ανάγκες της πλειοψηφίας που ζούμε από τη δουλειά μας, βάζοντας απέναντι τα κέρδη των λίγων, των ομίλων, εκείνων που ληστεύουν ακριβώς τον πλούτο που παράγει η κοινωνική πλειοψηφία. Και με βάση αυτό τον αγώνα για τις ανάγκες, έχουμε την πείρα να γνωρίζουμε ποιοι στάθηκαν στο πλευρό μας, ποιοι στάθηκαν απέναντί μας, και με βάση αυτό ακριβώς, με βάση αυτή την πείρα γνωρίζουμε ότι την επόμενη μέρα Δήμος και Περιφέρεια θα κληθούν να συνεχίσουν σε αυτόν τον αντιλαϊκό μονόδρομο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο ασπάζονται και στηρίζουν ως συστημική αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ και, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, με βάση και την πείρα των προηγούμενων χρόνων. Έχουμε την πείρα για να γνωρίζουμε ότι θα κλιμακωθεί η επίθεση στο εισόδημά μας από την ακρίβεια, η επίθεση στους όρους δουλειάς μας με τα 13 ώρα την ημέρα με βάση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με την ληστρική φορολογία άμεσων και έμεσων φόρων και τα διάφορα ΠΑΣ που έρχονται να αναδιανύμουν τη φτώχεια από το λιγότερο φτωχό στον περισσότερο φτωχό, με την πράσινη μετάβαση που φέρνει ενεργειακή φτώχεια και ήδη γνωρίζουμε τα προμηνύματα για το πού θα φτάσουν τα καύσιμα, η θέρμανση και οι λογαριασμοί του ρεύματος τον ερχόμενο χειμώνα, με τους πληστηριασμούς που απειλούν τη λαϊκή στέγη και που τα επιτόκια που κορυφώνονται θα έρθουν να απειλήσουν και νέες λαϊκές οικογένειες για το δικαίωμα στη στέγαση, με την απελευθέρωση ακριβώς που μετατρέπει σε πανάκριβα εμπορεύματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την υγεία, την ασφάλιση και την παιδεία. Ακριβώς με βάση αυτή την επίθεση καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να μην δείξουν καμία εμπιστοσύνη σε παλιούς και νέους σωτήρες. Και τέτοιοι παλιοί και νέοι σωτήρες είναι και ο πολύχρωμος θίασος των δημοτικών παρατάξεων που έχουμε απέναντί μας και είναι στη διάθεση των πολιτών της Αγίας Παρασκευής να κρίνουν, τόσο των τεσσάρων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία με επικεφαλής τον σημερινό δήμαρχο Ζορμπά, αλλά και τους πρόθυμους επίσης νεοδημοκράτες οικονόμου Μουστόγιαννη και Τσιαμπά, ταυτόχρονα όμως και τους εμφανιζόμενους ως ανεξάρτητους και αυτοδιοικητικούς που ωστόσο έχουν πολιτική ταυτότητα, τον πρώην δήμαρχο Σταθόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Μιλωνάκη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Όλοι δηλώνουν δήθεν ανεξάρτητοι και χωρίς κομματικό χρήσμα, ωστόσο όλοι είναι πλήρως εξαρτημένοι από την πολιτική αυτή ακριβώς που αντιμετωπίζει ως κόστος τις ανάγκες μας και σχεδιάζει έργα, υπηρεσίες του Δήμου με γνώμονα τα κέρδη των ομίλων, καλώντας μας να πληρώσουμε ξανά και ξανά ως φορολογούμενοι και ως φορολογούμενοι και χρήστες του Δήμου για αυτές τις υπηρεσίες. Εξάλλου, δυσκολεύεται κανείς ανοίγοντας τα φυλάδια τους ή βλέποντας τα καλοφροντισμένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δει ακριβώς πού βρίσκονται και οι διαφορές τους, έστω στις επιμέρους προτάσεις ή στις διακηρύξεις τους, και γι' αυτό φροντίζουν να ξυφουλκούν έναν απατηλό καυγά, έντονο όμως για το ότι δήθεν ο ένας είναι ανεπαρκής διαχειριστής σε σχέση με τον ικανότερο που είναι ο διεκδικητής του δημαρχιακού θόκου, να μιλάνε για καθυστερήσεις στα έργα που οφείλονται και αυτά στο ότι ήταν σχέδια επί χάρτου χωρίς να έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση, τις μεταγραφές μεταξύ τους που από εκλογές σε εκλογές και ακόμα και παραμονές των εκλογών βλέπουμε να κορυφώνονται και τα δήθεν αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Πίσω από αυτό τον πολύ θόρυβο, τον αχό και τη σκόνη που σηκώνεται από αυτή την άχαρη αντιπαράθεση, προσπαθούν ακριβώς να κρύψουν τη στήριξή τους στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων του Δήμου, τη μετατροπή δηλαδή ουσιαστικά τελικά της τοπικής διοίκησης σε τροχονόμο επιχειρηματικών συμφερόντων. Είναι η εκλεκτή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, που στο Δήμο Αγίας Παρασκευής αλλά και στην Περιφέρεια Αττικής προώθησαν ακριβώς το να χρηματοδοτείται μια σειρά έργων και υπηρεσιών από τα ίδια έσοδα των Δήμων, δηλαδή εμείς που φορολογούμαστε
με τη φορολογία των φόρων του κεντρικού κράτους να καλούμαστε να πληρώσουμε τέλη παράβολα και πρόστιμα και πολλές φορές για οφειλόμενα ποσά να βιώνουμε και τις κατασχέσεις, για στοιχειώδεις κοινωνικές υπηρεσίες που το κεντρικό κράτος πέρασε στο τοπικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν καλούμαστε να πληρώσουμε για τα νέα σχολεία, για συντήρηση και επισκευή των σχολείων που υπάρχουν ήδη, για νέους βρεφονιπιακούς σταθμούς, για νέες αθλητικές υποδομές, για βασικές υπηρεσίες όπως είναι η συνδρομή στις βασικές αθλητικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που δήθεν παρέχει ο Δήμος προς τους δημότες, αλλά και το πιο αποκαλυπτικό παράδειγμα αυτό των τροφίων στους παιδικούς σταθμούς ή της ακριβής σχολικής μεταφοράς μέσω του σχολικού πούλμαν για τα νήπια προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι ταυτόχρονα όμως και μια πολιτική που ακριβώς πάνω στο επίπεδο που στάθηκε και η κεντρική μας ομιλία στη συγκέντρωση σήμερα, είναι αυτή που βλέπει τη γη σαν πεδίο κερδοφορίας σε βάρος της προστασίας δασικών εκτάσεων, όπως είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ημιτού, και παραλείπει ή οδηγεί ακριβώς την εκμετάλλευση αντί να διαφυλάσσει και να επεκτείνει τους ελεύθερους χώρους πρασίνου του Δήμου. Πιο χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα, την περασμένη άνοιξη το αντιμετωπίσαμε, η προσπάθεια για κούρεμα του λόφου του Τσακού προκειμένου να γίνουν δίθεν έργα στήριξης, αλλά στην ουσία για να εξασφαλιστεί η εκμετάλλευση των χώρων ενός καταπράσινου λόφου για τη στάθμευση αυτοκινήτων, είναι οι πλατείες του Δήμου, οι λιγοστές σαν ελεύθεροι χώροι που παραχωρούνται στους επιχειρηματίες της εστίασης για εκμετάλλευση, προκειμένου όλη τη θερινή και την ανοιξιάτικη περίοδο να εκμεταλλεύονται με χαμηλό αντίτιμο τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, είναι ο σχεδιασμός για έργα αθλητισμού και αναψυχής, όπως το σχεδιαζόμενο αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια και προηγούμενα το κέντρο Σταύρος Κότσης, να παραδίδονται στα ΣΔΙΤ στις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να απολαύσει ο Δημότης την πρόσβαση σε ελεύθερους χώρους αναψυχής και αθλητισμού. Είναι ταυτόχρονα η γενίκευση των προσωρινών ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο Δήμο, που υπηρέτησαν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και οι σημερινοί, όπου μεγάλο τους τμήμα πλέον είναι εργαζόμενοι συμβαχισιούχοι, χαμηλόμισθοι, σε μόνιμη ανασφάλεια, και απέναντι σε αυτή την πορεία, μόνο με τον αγώνα τους, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς της Αγίας Παρασκευής, με τη στήριξη και της λαϊκής εισπύρωσης και των αγωνιστών από το ταξικό εργατικό κίνημα και τη συμπαράσταση ευρύτερα από το Συνδικάτο των Εργαζομένων στου ΣΟΤΑ, κατάφεραν και πέτυχαν την ανανέωση των συμβάσεών τους, την τελευταία φορά που κρίθηκε η ανανέωση των συμβάσεων. Αντίστοιχη κατάσταση βέβαια βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα μέσω των προγραμμάτων, στους Δήμους, με μισοδουλειά και πετσοκομμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι ταυτόχρονα η πολιτική στην οποία συνυπογράφουν και συνενούν όλοι μαζί για την επέκταση της παραχώρησης υπηρεσιών του Δήμου σε ιδιώτες, αφού φρόντισαν μαζί με τις κυβερνήσεις να αφήσουν στην πλειοψηφία τους αυτές τις υπηρεσίες χωρίς προσωπικό. Η απαξίωση διά της υποστελέχωσης, όπως είναι το παράδειγμα της τεχνικής υπηρεσίας και εδώ του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που επιλέγεται, είναι μια επιλέξιμη αποψήλωση και απαξίωση, προκειμένου να παραδοθούν στη συνέχεια μελέτες και έργα σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες, στους εργολάβους. Η πολεοδομία είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που απαξιώνεται σε βάρος του αναγκαίου κρατικού ελέγχου δημοσίων και ιδιωτικών έργων και μελετών. Προκρίνουν βέβαια την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της κατασκευής και λειτουργίας αθλητικών υποδομών του Δήμου, όπως αυτές που προαναφέραμε. Ο Δήμος και η Περιφέρεια τελικά, με τα προγράμματα, τις προεκλογικές δεσμεύσεις, αλλά και τον προηγούμενο καθόλου έντιμο βίο τους, μετατρέπεται σε ένα μηχανισμό αξιοποίησης κονδυλίων των προγραμμάτων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση στην υπηρεσία των ομίλων. Δηλαδή, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, να χρηματοδοτούν την ενεργειακή αναβάθμιση ευάλωτων σεισμικά δημόσιων κτηρίων, ειδικά των σχολείων που αφορούν τα παιδιά των εργαζόμενων και στην Αγία Παρασκευή και σε ολόκληρη την περιφέρεια Αττικής, κτίρια γερασμένα, κτίρια που δεν έχουν δεχθεί ουσιαστική επισκευή, γιατί ακριβώς το κράτος δεν ιεραρχεί
αυτόν τον προσεισμικό και αντισεισμικό έλεγχο και αποκατάσταση, αλλά το να διοχετευτούν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το πρασίνισμα ετοιμόρροπων κτηρίων. Είναι ταυτόχρονα τα έργα πολιτικής προστασίας που προαναφέρθηκαν, τα οποία δεν ιεραρχούνται σαν ουσιαστικά για τις ζωτικές μας ανάγκες σε σύγχρονες υποδομές, όπως επίσης αντίστοιχα και η παιδεία, η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Στην ουσία λοιπόν ταυτίζονται και αυτή η ταύτιση φαίνεται και σε πολιτικές ενέργειες και πολιτικές πράξεις. Είναι η απόλυτη ομοφωνία στην ψήφιση προϋπολογισμών, στον προγραμματισμό των έργων, στα μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια που προωθούνται, στην επιλογή πού θα κατευθυνθούν οι δαπάνες, πώς θα γίνει η στελέχωση και η οργάνωση, για παράδειγμα, της πολιτικής προστασίας που αφήνεται στους συμβασιούχους προσωρινούς εργαζόμενους για 4 μήνες το χρόνο. Είναι ακριβώς η ομοφωνία και η απόλυτη στήριξή τους, αυτών των πολιτικών δυνάμεων και των αιρετών, των εκλεγμένων τους, που είναι ταγμένες στη στήριξη της εμπλοκής της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, του σχεδιασμού στον ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, και άλλωστε αυτή η ταύτιση για το γεωπολιτικό ρόλο που καλείται να παίξει η χώρα του θήτη και του θύματος απέναντι στους λαούς της περιοχής, που μας βάζει σε τέτοιους σοβαρούς κινδύνους, είναι ακριβώς και η πολιτική τους προϊστορία, που έχουν φανεί πολλές φορές χωρίς ενδιασμό να υιοθετούν και να αξιοποιούν ακόμα και φασιστικές και ακροδεξιές παραφιάδες στα ψηφοδέλτια και στους συνδυασμούς τους, στηρίζοντας ουσιαστικά την αντιδραστική ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της άρχουσας τάξης, που εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό, την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δόγμα νόμος και τάξη, που εξαπολύει την κρατική καταστολή ενάντια στο λαϊκό κίνημα, αυτούς ακριβώς τους όρους δηλαδή και την ιδεολογία που τροφοδοτούν το φασιστικό ρεύμα, τη χρυσή εφεδρεία για την εξουσία και το σύστημα της εκμετάλλευσης, για να το επιστρατεύσει εναντίον μας όταν ο λαός τολμήσει να σηκώσει κεφάλι. Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες, φίλοι και συντοπίτησες και συντοπίτες που βρεθήκατε να παρακολουθήσετε τη σημερινή μας συγκέντρωση, η επίθεση στις ανάγκες και τα δικαιώματά μας είναι σίγουρο ένα μόνο, ότι δεν θα σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε εμείς, αν δεν κόψουμε εμείς τα χέρια αυτά που έρχονται να βάλουν στο χέρι τις ανάγκες μας και τα δικαιώματά μας. Αν δεν οργανώσουμε ακριβώς αυτή την απαραίτητη αντεπίθεση, χωρίς τους αγώνες μας, ας σκεφτούμε όλα τα τελευταία χρόνια, τόσο την τελευταία τετραετία, αλλά και όλη την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, την περίοδο της πανδημίας, πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχε βγει, δεν είχαν στο προσκήνιο ο λαός, αν δεν είχαν αναπτυχθεί αυτοί οι σοβαροί αγώνες. Σε αυτούς τους αγώνες και στο επίπεδο της Αγίας Παρασκευής, όπως και πανελλαδικά, υπήρξαν στήριγμα, πρωτοστάτησαν οι εκλεγμένοι, οι υποψήφιες και οι υποψήφοι που συγκροτούν το συνδυασμό της λαϊκής εισπύρωσης σε Δήμο και Περιφέρεια, φέρνοντας σταθερά στο προσκήνιο ακριβώς τις ανάγκες μας ενάντια στη λογική κόστους και ωφέλους που βλέπει τις ανάγκες μας σαν κόστος και από την αξιοποίηση των αναγκών μας προσπαθεί να αποκομίσει ωφέλη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι δυνάμεις αυτές ήταν ακριβώς η μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, στην περιφέρεια Αττικής και στη Δημοτική Αρχή εδώ της Αγίας Παρασκευής. Για παράδειγμα, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα όργανα και στις επιτροπές του Δήμου, αλλά και έξω από αυτά, με τις παρεμβάσεις μας, τις διαρκείς παρεμβάσεις, στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές που στηρίξαμε και βγάλαμε στο προσκήνιο και στη δημοσιότητα τις διεκδικήσεις και τους αγώνες των εργαζόμενων και των σωματείων τους, των μαζικών φορέων, των συλλόγων των γονέων και της Ένωσης Γονέων, των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, ευρύτερα των κατοίκων του Δήμου μας, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς με δικαιώματα για τους εργαζόμενους του Δήμου σε όλες τις υπηρεσίες, των εργαζόμενων στην καθαριότητα με την απέτηση για σύγχρονες ασφαλείς συνθήκες δουλειάς και για μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας της δουλειάς τους ενάντια στα εργατικά ατυχήματα, του γονεϊκού κινήματος για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, αλλά
και τις αναγκαίες νέες σχολικές μονάδες, όπως για παράδειγμα στο οικοδομικό τετράγωνο 119 του Μακρύ, τη χρηματοδότηση της υλικοτεχνικής υποδομής και των σχολικών επιτροπών. Των κατοίκων του Τσακού πρόσφατα, ενάντια στο σχέδιο της συμμετοποίησης, με ξύρισμα ενός από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους πρασίνου μέσα στην πόλη, ενάντια στο δασοκτόνο πλαίσιο που μετατρέπει τον Ημιτό από προστατευόμενο δασικό ορεινό όγκο, όπως προαναφέρθηκε, σε περιφερειακό πάρκο με αστικό πράσινο, προκειμένου να μπορέσει να γίνει βορρά στα σχέδια για εκμετάλλευση από τη Λάμδα, τους επενδυτές στο ελληνικό και όλα τα άλλα κερδοφόρα σχέδια για τον έξυπνο Ημιτό που βρίσκονται σε εξέλιξη όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του χώρου στάθμευσης στο σταθμό της Δουκίσης Πλακεντίας, που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις γειτονιές του Κοντοπεύκου, λόγω του ότι πέρασε όλος αυτός ο κυκλοφοριακός φόρτος μέσα στη γειτονιά. Ενάντια στην παραχώρηση σε ιδιώτες άμεσα ή μεσδίτ, τόσο όπως σχεδιάστηκε για το αθλητικό κέντρο Σταύρος Κότσης, όσο και όπως σχεδιάζεται για τα 23 στρέμματα στα Πευκάκια, αντίστοιχα για το να μείνει στην κρατική χρηματοδότηση, στην κρατική ευθύνη, η λειτουργία του κτήματος Ιόλα, του νέου πολιτιστικού πολυχώρου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, και αντίστοιχα την αποκλειστική χρήση σαν πολιτιστικό κέντρο του κτήματος Ιστοβάρη εδώ στην Αγίου Ιωάννου. Ώρα λοιπόν να πάμε αλλιώς, υπάρχει κι άλλος δρόμος. Εμείς αναδεικνύουμε ακριβώς αυτές τις δυνατότητες στη σημερινή εποχή των μεγάλων επιτευγμάτων, ότι υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για να θωρακιστεί η σύγχρονη πόλη απέναντι στις φυσικές καταστροφές, για να κατοχυρωθούν δωρεάν υποδομές για υψηλού επίπεδου μόρφωση, άθληση και πολιτιστική δραστηριότητα, για να σχεδιαστούν διαφορετικές χρήσεις γης με γνώμονα ακριβώς την κάλυψη του συνόλου των αναγκών μας, να κατοχυρωθεί το αποκλειστικό σύγχρονο δικαίωμα που μπορεί να εξασφαλιστεί στην ασφαλή ποιοτική και φτηνή λαϊκή κατοικία, το δικαίωμα σε μεγάλους ελεύθερους χώρους με πράσινο και δυνατότητες αναψυχής, να πάψει η υγεία μας να αποτελεί εμπόρευμα και να διασφαλιστεί ακριβώς η επαρκής και δωρεάν πρόσβαση σε αυτές τις σύγχρονες υπηρεσίες υγείας για όλους. Να κατοχυρωθούν οι δωρεάν γρήγορες και ασφαλείς δημόσιες μεταφορές. Όλα αυτά που έχουμε ανάγκη και δικαιούμαστε μπορούν και είναι σήμερα εφικτό να διασφαλιστούν ταυτόχρονα με το δικαίωμα στον ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, με πλήρη και σταθερή εργασία, με μισθούς στο ύψος των αναγκών, για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλες αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογική ανάπτυξη, χωρίς το άγχος της επιβίωσης. Και αυτά όλα είναι ρεαλιστικά σήμερα, αν επιλέξουμε αυτόν τον ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης που είναι στο προσκήνιο και τον παλεύουμε και τον προτείνουμε, που είναι απαλλαγμένος από τη θηλιά που βάζει στις ανάγκες μας το κυνήγι του κέρδους των λίγων και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι. Δυναμώνουμε λοιπόν τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και στην Περιφέρεια Αττικής, για να ενισχύσουμε τη δική μας πραγματική αντιπολίτευση ενάντια στο ενιαίο αντιδραστικό μπλοκ Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στην τοπική διοίκηση, είτε δηλώνουν ότι έχουν το χρήσμα είτε όχι, για να απαιτήσουμε τα δικαιώματά μας για δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές, για να οργανώσουμε από καλύτερες θέσεις την αντεπίθεσή μας για την οριστική ανατροπή αυτής της πολιτικής που ρημάζει τη ζωή μας στην πόλη. Με αυτά στο προσκήνιο και με το σύνθημά μας ότι παλεύουμε στον αγώνα για τις ανάγκες μας και ενάντια στα κέρδη των λίγων, να παρουσιάσουμε και το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπου συμμετέχουν δοκιμασμένοι αγωνιστές στο εργατικό κίνημα, στο ευρύτερο λαϊκό κίνημα των αυταπασχολούμενων, στο κίνημα της ειρήνης, στο κίνημα της παιδείας, γενικά στο σύνολο των αγώνων που δίνει ο λαός μας από διάφορους κλάδους, διάφορους τομείς. Πρώτα απ' όλα είναι ο συναγωνιστής Αθανασίου Άκης, ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής, η Αθανασίου Χριστίνα, συνταξιούχος του Ταμείου Τύπου, ΜΜΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνταξιούχων του ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής και Γύρω Δήμων. Φίλιππος Αθανασόπουλος, που σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2005 είναι φιλόλογος στο Δημόσιο Σχολείο.
υπηρετεί τα τελευταία χρόνια στο πρώτο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΑ ΕΛΜΕΤ της Ανατολικής Αττικής. Φώτης Αναγνωστόπουλος, ηλεκτρονικός μηχανικός, ιδιωτικός υπάλληλος, εργαζόμενος στην εστίαση. Μάριος Αξιώτης, ιδιωτικός υπάλληλος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, μέλος του ΔΟΣΟΥ, του ΠΕΣΔΑΠ, των παιδικών σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Αποστολοπούλου Ουρανία, είναι συνταξιούχος ψυχοθεραπεύτρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, πρόεδρος του Δημοκρατικού Γυναικείου Συλλόγου της Αγίας Παρασκευής. Δημήτρης Αυγερόπουλος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κατοίκων του Τσακού. Βασιλείου Γεώργιος, ιστορικός, ο Γιώργος είναι και μέλος του Γραφείου Περιοχής Αττικής της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Ρούλα Βερβενιώτου, συνταξιούχος καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνταξιούχων του Δημοσίου στην Ανατολική Αττική. Γαλιατσάτος Χρήστος, προγραμματιστής, ιδιωτικός υπάλληλος εταιρεία πληροφορικής. Γιώργος Γεωργίου, είναι εκπαιδευτικός, καθηγητής πληροφορικής και συνδικαλιστής που δραστηριοποιείται με το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών. Γεωργία Γιαναρά, είναι εκπαιδευτικός, δασκάλα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ο Περικλής και μέλος της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου. Ο Αντρέας Ογκυζιώτης, τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι, είναι ο προηγούμενος υποψήφιος δήμαρχος της Λαϊκής Εισπύρωσης και επί χρόνια εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Είναι η ιστορία του συνδυασμού μας. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ηρένα Ιγουναροπούλου, ελεύθερη επαγγελματίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Αυταπασχολούμενων της ΕΝΕΒΑΠ στο Δήμο μας. Ρένα Γρέγου, είναι συνταξιούχος δημοτική υπάλληλος, πρώην εργαζόμενη στο Δήμο Αγίας Παρασκευής στους παιδικούς σταθμούς. Ο Γιώργος Οδάρας, συνταξιούχος του ΟΤΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζόμενων σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες, μέλος των πρώην, των συνταξιούχων δηλαδή σε πρώην ΔΕΚΟ και Τράπεζες, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού, του ΠΑΟΔΑΠ του Δήμου και μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή. Η Θεοδόρα Ιδιαμαντοπούλου είναι μαθηματικός και εργαζόμενη στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η Αλέκα Ισιώγα, ελεύθερη επαγγελματίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΕΒΑΠ, στους ελεύθερους επαγγελματίες εδώ στην Αγία Παρασκευή, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κοντοπεύκου και εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Επιτροπή Παιδείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Η Δήμητρα Ισιώγα, που είναι διακοσμήτρια και ιδιωτική υπάλληλος. Πινελόπη Θεοδωροπούλου, πολιτικός μηχανικός, εργαζόμενη στην Πολεοδομία, εδώ στην υπηρεσία, στην ΙΔΟΜ του Δήμου Αγίας Παρασκευής, είναι αναπληρώτρια γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών του Δημοσίου. Η Θωμά Θεώνη, που είναι φυσικός και εργαζόμενη στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η Ελισάβετ Καϊμασίδου, ιστορικός αρχαιολόγος, ξεναγός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Γυναικών του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Αγίας Παρασκευής. Ο Κώστας Οκαλόβουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και ελεύθερος επαγγελματίας. Ο Ζήσης Οκαραγιώργος, συνταξιούχος αυταπασχολούμενος και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των αυταπασχολούμενων εδώ στην Αγία Παρασκευή. Ο Θανάσης Οκαραδήμας, συνταξιούχος αντίστοιχα αυταπασχολούμενος. Η Μαρία Καρασταμάτη, συνταξιούχος δημοτική υπάλληλος και πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζόμενων στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής. Η Όλγα Ικαριώτη, που είναι μεταφράστρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Δήμο. Ο Βασίλης Οκαριώτης, συνταξιούχος ξενοδοχοϋπάλληλος. Η Γεωργία Ικατσιώνη, βρεφονιπιοκόμος, εργαζόμενη στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής, είναι γραμματέας του Σωματείου των Εργαζομένων στο Δήμο, ενεργό και δραστήριο μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου στου ΣΟΤΑΝ.
η Κοντού Ευαγγελία, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Συλλόγων Κατοίκων του Τσακού, ο Γιώργος Κοντούρογλου, ελεύθερος επαγγελματίας, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, πρόεδρος εδώ της Επιτροπής Ειρήνης της Αγίας Παρασκευής και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Τζακό. Αντώνης Κρητικός, ναυπηγός μηχανολόγος, ο Παναγιώτης Οκτενάς, ψυχοθεραπευτής, ο Γιάννης Κωστόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων στο 5ο Νηπιαγωγείο της Αγίας Παρασκευής, η Ματούλα Ηλεγάκη, συνταξιούχος εφοριακός, μέλος της Γραμματείας Επιτροπής Ειρήνης Αγίας Παρασκευής, Χρήστος Λιλικάκης, που είναι ιδιωτικός υπάλληλος, εργαζόμενος σε τουριστική επιχείρηση. Κώστας Λουκίνας, συνταξιούχος του ΟΤΕ, μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης Αγίας Παρασκευής. Ο Τριαντάφυλλος Ομπαλωμένος, συνταξιούχος αστυνομικός. Ο Ρέστης Ομπορμπότης, προγραμματιστής και ιδιωτικός υπάλληλος. Η Ιωάννα Ιμπούτζα, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο 5ο Νηπιαγωγείο εδώ της Αγίας Παρασκευής. Ο Βαγγέλης Ομυριδάκης, ιδιωτικός υπάλληλος, μεταπτυχιακός φοιτητής ιατρικής. Η Κατερίνα Ιντούπη, που είναι ιατρική επισκέπτρια και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Συλλόγων Γονέων του 6ου Δημοτικού. Η Σοφία Οικονόμου, συνταξιούχος από την ΕΑΒ, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών. Η Ντέση Παναγιωτοπούλου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συνταξιούχων στο Δημόσιο της Ανατολικής Αττικής και μέλος της Επιτροπής Αδελφοποίησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Η Κατερίνα Παπά, που είναι κοινωνιολόγος και ιδιωτική υπάλληλος. Ελένη Παπαδοπούλου, συνταξιούχος φιλόλογος με δεκαετή θητεία στο 3ο Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής, με πτυχία από το φιλολογικό του Απιθήτα και κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας στο ΕΚΠΑ, εδώ στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Επίσης φίτηση στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Η Δέσποινα Ιπετρή, συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος. Ο Κώστας Οπότσης, συνταξιούχος δάσκαλος, πτυχιούχος Παντίου, πρώην διευθυντής στο 4ο και το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, που δραστηριοποιήθηκε επί χρόνια συνδικαλιστικά και εκλέγονταν για χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Δασκάλων. Η Τασία Ιρίγα, συνταξιούχος του ΟΤΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Γυναικών του Συλλόγου Γυναικών της Αγίας Παρασκευής. Η Αλκμίνη Ριζοπούλου Ανδρουλιδάκη, που είναι δικαστική υπάλληλος στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Δήμο. Ο Λεωνίδας Οριτζάκης, συνταξιούχος αυταπασχολούμενος, ιδρυτής και επί χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, σήμερα ο οργανωτικός γραμματέας της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του Αυταπασχολούμενων, του ΟΑΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων του Κοντοπεύκου. Ο Κώστας Σαμακουρής, φοιτητής Παντίου Πανεπιστημίου, ο Σαρής ο Αλέκος, μαθηματικός εργαζόμενος στην ιδιωτική εκπαίδευση, ο Βαγγέλης ο Σιαπάτης, ηχολήπτης και μουσικός παραγωγός, η Μαρία Σπανού, δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Συλλόγου Γυναικών Αγίας Παρασκευής, συγχωρέστε με, η Φανή Σπυροπούλου, εκπαιδευτικός και φιλόλογος στο 2ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής, ο Πέτρος Σφαγιανάκης, φοιτητής μαθηματικού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου στο Μαθηματικό της Αθήνας. Ο Πλάτωνας Σωτηρόπουλος, συνταξιούχος υπάλληλος ΙΚΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνταξιούχων του ΙΚΑ στην Αγία Παρασκευή και τους γύρω Δήμους. Λάμπρος Στασιόπουλος, τραπεζικός υπάλληλος, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής οι Κορύβαντες. Παναγιώτης Τάτσης, οδηγός στα λεωφορεία στην ΟΣΥ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου. Παντελής Τάτσης, συνταξιούχος αυταπασχολούμενος, που είχε χρηματίσει επί χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΟΑΕ.
Ελένη Τζαμουρή, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συλλόγου Πάλι Γυναικών Αγίας Παρασκευής. Είναι ενισχυμένο το ψηφοδέλτιό μας από το γυναικείο κίνημα, όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Τζατζιμάκη Ελένη, φιλόλογος και καλλιτέχνης. Ο Τάσος ο Τσέλιος, φιλόλογος εργαζόμενος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Γιώργος Τσιμπουκάκης, ιδιωτικός υπάλληλος και εργαζόμενος σε εταιρεία μαζικής εστίασης. Ήταν δημοτικός σύμβουλος στην τελευταία θητεία και έχει χρηματίσει δημοτικός σύμβουλος και σε προηγούμενη θητεία στο Δήμο. Βαγγέλης Φιλέρης, πολιτικός μηχανικός, αυταπασχολούμενος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και της Γραμματείας της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης εδώ στην Αγία Παρασκευή. Η Στέλλα Ιχερέτη, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Δαιμόνων Αγίας Παρασκευής. Η Βάνα Χατζηστεφάνου, συνταξιούχος, ήταν ιδιωτική υπάλληλος και είναι μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης της Αγίας Παρασκευής. Και Αλεξάνδρα Χρόνη, ιδιωτική υπάλληλος. Ήταν εξαντλητικός ο κατάλογος, διαβάσαμε ακριβώς 69 υποψήφιους και υποψήφιες δημοτικούς συμβούλους στο συνδυασμό της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Αγία Παρασκευή. Έχουμε να δώσουμε μία σοβαρή μάχη, σημαντική μάχη, σε αντίξωες συνθήκες, όπου ο λαός δοκιμάζεται από επανειλημμένες φυσικές καταστροφές, χειμώνα, καλοκαίρι και φθινόπωρο, τώρα που έχουμε μπροστά μας. Είμαστε σίγουροι ότι το μήνυμά μας θα φτάσει μακριά, με όπλο τους φίλους και τις φίλες μας και με το πλούσιο ψηφοδέλτιο που είμαστε όλες και όλοι γνωστοί στην Αγία Παρασκευή, για τις δράσεις μας και όχι για τις υποσχέσεις μας, και με την υπόσχεση ότι θα βρεθούμε μπροστά σε κάθε αγώνα, μην αφήνοντας τίποτα να πέσει κάτω στο επόμενο διάστημα, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού της Αγίας Παρασκευής, το ραντεβού στις εξορμήσεις μας, στις μαζικές παρεμβάσεις μας στο επόμενο χρονικό διάστημα και στις εκδηλώσεις που θα σας ενημερώσουμε τακτικά, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι.